κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίμα, φέρτε μου ένα μαντολί. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά τι σημαίνει Κυριακή. Σκέφτομαι γιατί ρωτάει και φοβάμαι ότι ξεχνά πως τον είδα Κυριακή. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ, κι ύστερα θα γίνω κρίνο, κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χάθω, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά που πηγαίνουν τα πουλιά. Μα το δάκρυ μου κυλάει και καθώς αυτός κοιτά το σκεπάζω με φιλιά. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ, κι ύστερα θα γίνω κρίνο, κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χάσω, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο.
Πολύ καλησπέρα σας. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε την Ορχήστρα Νυχτών Οργανών. Καλησπέρα σας. Τη ΣΑΟ. Ο κύριος Σπύρος Χολέβας είναι ο μαέστρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μαζί. Κάπου εκεί στις εκβολές στο Αχιλλόου, λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, πολλά χρόνια, από το 86. Από το 86. Συστήθηκε η ορχήστρα, χαθήκατε, ξαναβρεθήκατε και τώρα πια. Ακριβώς. Και τώρα έχουμε δύο χρόνια που δουλεύουμε συστηματικά τον πολιτισμό του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την πρόσκληση. Ευχαριστούμε, είσαστε υπέροχοι. Ο Γιώργος ο Περής, λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάνει μία από τις εκπομπές που κάναμε με τον Μάριο του Φραγκούλη. Είχε έρθει και ο Γιώργος, μου λέει αυτός ο μικρός. Λέω, τι είναι αυτός ο μικρός? Μου λέει, αυτός ο μικρός θα γίνει πολύ μεγάλος. Έχει υπόψη. Δεν. Το είπε έτσι και θα τον ψάχνεις να του κάνεις εκπομπή και θα τον βρίσκεις, μου είχε πει. Ναι, και δεν ήταν τελικά αποδείχθηκε, δεν ήταν λόγια αυροφροσύνης απλώς. Κόβει το μάτι του Μάριου, ήξερε πολύ καλά τι λέει. Αυτός ο τρομερός πιτσιρικάς, λοιπόν, έχει προλάβει ήδη και έχει κάνει διεθνή καριέρα, έχει τραγουδήσει στις μεγαλύτερες σάλες του κόσμου, στα music halls. Έχει συμπράξει με τεράστια ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής που κάποτε ονειρευόταν να τους πάρει ένα αυτόγραφο. Δεν έχει ρίξει πέτρα πίσω του, αντιθέτως. Είναι εδώ, παρόν, και είναι και εδώ, γιατί κρατάμε και δυο το λόγο μας ότι είχαν πει ότι θα κάνουμε μια εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Έτσι, για να μην λένε ότι λέω λόγια, πες άμεσα το πρόγραμμά σου που έχεις να πας τώρα, το φύγεις από εδώ. Πες. Φεύγω σε 4 μέρες, πάω Αμερική, μετά Καναδά και μετά αρχίζει ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από την Ασία. Ιαπωνία, θα κατέβουμε Κορέα, νομίζω, και Ταϊλάνδη. Νότια, μετά... φαντάζομαι. Ελπίζω. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, γιατί άμα θέλουν να με εκδικηθούν, μπορεί να με στείλουν. Έχουμε μεγάλο ταξίδι, γιατί βγαίνει ένας καινούριος δίσκος και θα τον ταξιδέψουμε σε πολλά μέρη. Μάλιστα. Καλώς ήρθες. Σχεδίασε μία εκπομπή όπως την ήθελε αυτός, με φίλους του, με συνεργάτες του. Έχουμε πραγματικά εξαιρετικούς καλλιτέχνες εδώ και πολύ νιάτο. Θα είναι μια ωραία εκπομπή, γεμάτη νιάτα και γεμάτη ωραία τραγούδια από τα πέρατα της γης. Σημεία και πέρατα θα γίνω απόψε εδώ, με το μπρί. Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια και εγώ τη σκάμω. Βρίσκω μια σε κάνω και δεν ξέρω τι να κάνω για να δέσω τα σκυλιά. Και θέλω να σε δω, μα δεν μπορώ γιατί έχεις φύγει μες στο πλήθος. Έχεις γίνει μια σκυλιά. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα θέλεις τη χαρά στο δάκρυ. Κι εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Σπύρο, φέτος, γιατί δεν με κάλεσες πρώτη στην εκπομπή? Ρε ζω, ακόμα, ρε. Μα τι ακόμα, πρώτη θα πετάξω πρέπει τον Μπούτι έξω, Σπύρο. Εσένα περιμένω με καλή άλλη εκπομπή, μόνο εσύ. Γεια σου, Ζωζέτα μου. Και θαύματα δεν κάνω.
historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que dio luz a mi vida, y pajadora después. Λάμπουν στο πρόσωπό σου. Να καλωσορίσω την Ευανθία. Γεια σας, αγαπημένη μου, κυρία Ρεμπούτσικα. Ευχαριστώ. Τιμή μας, ειλικρινά, που είσαι εδώ μαζί μας, στην παρεούλα μας. Ήθελα πολύ καιρό να είσαι εδώ. Δεν θυμάσαι πόσα τηλέφωνα σε έπαιρνα. Ναι, με έπαιρνα. Είμαι δύσκολο εγώ, έτσι. Ναι, έλα, βρε, πήρε, λέω. Αφού είναι και όλο έξω, είσαι εκεί, ρε παιδάκι μου. Εντάξει. Μαζί. Πάμε μαζί. Ναι, είμαι αρκετά έτσι έξω στο εξωτερικό, αλλά γι' αυτό έτσι τα κοιμιάσαμε και βρεθήκαμε μαζί εδώ στην Ελλάδα με τον Γιώργο. Και αγαπηθήκαμε. Και κάναμε και την πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα στην Ελλάδα. Περιοδία, μάλλον. Τι κάνεις, μωρό μου, εσύ? Μια χαρά, εσύ? Καλώς το μου. Καλώς σας βρήκα. Ελεονόρα Ρουβανέλη. Τι γίνεται, για πες. Τι να πω, χαίρομαι που σε συναντώ ξανά και χαίρομαι που είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα 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 πολύ. Τον θαυμάζω πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι γιατί είναι πάρα πολύ ευγενής, βαθιά και αληθινά. Και ο δεύτερος πολύ σημαντικός γιατί είναι πάρα πολύ δίπλα μου σε οτιδήποτε έχει τύχει να τον χρειαστώ. Που κυρίως τον χρειάζομαι για να καλύψει τις προσωπικές μου ανασφάλειες. Οπότε τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πολύ τυπωσάδα, πώς δεν μπορεί να υπάρξει. Βέβαια, και είναι και μακριά, για σκέψη να ήταν και εδώ. Ευτυχώς τη γλιτώνει, γιατί θα ήμουν πιο συχνά κοντά του. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που είμαι εδώ και θα τραγουδήσουμε παρέα. Και σε ευχαριστώ. Πιο συχνά τότε. Για κανόνιστα. Θα πιο συχνά, ρε, που την επόμενη, έτσι όπως σε βλέπω την επόμενη εκπομπή θα την κάνουμε στο αεροπλάνο. Ωραίο κόνσεπτ. Ναι, ναι. Στο flight mode. Γεια σου, Τάκη Ζαχαράτο. Γεια σου. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Μου φαίνεις και πας. Τι να κάνω, εγώ το παλέω. Μπος το θέλεις, μπος το θες. Δεν το θες. Δεν φταίω εγώ, μόνο τι γίνεται. Ναι. Συμβαίνει αυτό μόνο. Αλλή μόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ, δίπλα σου και δίπλα σε έναν πραγματικό μου φίλο, σε έναν ταλαντούχο, εξαιρετικό καλλιτέχνη, που είπες νωρίτερα ότι είναι σπουδαίος στη δουλειά του, μας έχει κάνει εθνικά υπερήφανους, γιατί έχει κάνει πραγματικά διεθνή καριέρα και πράγματα που ούτε
Κάποιοι στα όνειρά μας δεν τα έχουμε σκεφτεί. Εγώ θα μείνω, αυτό είναι γνωστό, αυτό φαίνεται, αυτό αποδεικνύεται. Εγώ θέλω να πω ότι είναι ένας σπάνιος φίλος, αυτό που είπε και η Λεωνόρα νωρίτερα. Και με βοήθησε η Λεωνόρα να καταλάβω κάτι, γιατί τον αγαπώ κι εγώ. Γιατί ο Γιώργος, ενώ είναι στην Αμερική, είναι, τον νιώθεις δίπλα σου. Δεν υπάρχει απόσταση. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και τρομερό χιούμορ. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Και εγώ έχω ανάγκη από ανθρώπους που μπορώ να πω από το πιο δραματικό που μου συμβαίνει μέχρι το πιο αστείο που να πέσουμε στα πατώματα και να γελάμε. Και αυτή η σπάνια κλίμακα είναι ένα ταλέντο δικό του εξαιρετικό. Συν τα υπόλοιπα που έχει. Σ' αγαπώ. Εγώ. Πολύ. Ειλικρινά χαίρομαι πολύ και το λέω και το εννοώ, γιατί δεν πολύ λέμε και λόγια με ψευδότου αέρα, που κάθεται στην παρέα μας ο Άρης Χωδαβράκης. Ένας άνθρωπος που το θαυμάζουμε, τον αγαπάμε, έχει κάνει τόσα υπέροχα πράγματα και εξακολουθεί και κάνει. Έχουμε βρεθεί μια φορά πριν από πολλά χρόνια στο θέατρο, είχε γράψει κάτι υπέροχα τραγούδια που γίνανε και μεγάλες επιτυχίες που έπρεπε να τα κάνω εγώ, τα κάνω Μακεδόνας, τέλος πάντων. Στα πήρα από το στόμα. Αγόρι μου, χαίρομαι πολύ που σε δωθεί κανείς. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Έχουμε ξαναυπάρξει μαζί, αλλά είναι λίγα χρόνια. Ναι. Τώρα εδώ με τον Γιώργο, ο οποίος είναι αξιολάτρευτος, πέρα από το εξαιρετικός καλλιτέχνης, διεθνής καλλιτέχνης, μας τιμά, αλλά πέρα από αυτό ένα πολύ καλό παιδί. Τον έχω αγαπήσει με την πρώτη. Τους χωστάω και της Ευανθίας και του Γιώργου μια συνάντηση πολύ ζεστή και ευχάριστη που κάναμε έτσι, τα πρώτα μας τραγούδια μαζί, γιατί θα κάνουμε κι άλλα πολλά. Και είμαι πολύ χαρούμενος και για όλη την παρέα, την νεανική αυτή παρέα, και βέβαια για τον Γιώργο που τον λατρεύω. Μ' αρέσει πολύ και τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μπραχνός. Καλησπέρα, Δημήτρη. Είναι ο διευθυντής του σταθμού που πολλοί από εμάς έχουμε συντροφιά στη ζωή μας. Μας έχει συντροφεύσει για δεκαετίες τώρα. Του Μελωδία. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ ανάμεσα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα σε νέα παιδιά τα οποία υπόσχονται πάρα πολλά και αξίζει τον κόπο να τα προσέξουμε και να τα ανακαλύψουμε περισσότερο. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ με αφορμή τον Γιώργο Περί, έναν καλλιτέχνη τον οποίο χαρακτηρίζει η εξής ιδιαιτερότητα. Πρώτα κάνει καριέρα στο εξωτερικό και τώρα τον γνωρίζουμε περισσότερο στην Ελλάδα. Είναι μία από τις ωραίες ζεστές αντρικές φωνές που έχουμε και δεν έχουμε πολλές. Και είναι και ένας ανήσυχος καλλιτέχνης και θεωρώ ότι θα δώσει πολλά στο μέλλον, δημιουργώντας και ένα δικό του είδος, στο οποίο θα είναι μοναδικός. Αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα να σταματήσουμε εδώ τις καλησπέρες, διότι η ορχήστρα μας περιμένει και έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα να έρθει για τη χάρη μας. Να σηκωθεί η κυρία Ρεμπούτσικα, εάν τη χειροκροτήσουμε θερμά και με την καρδιά μας. Α, είναι το πιο σοβαρό, την αγάπη. Να σηκωθεί και ο κύριος Περίς. Λοιπόν, η Ευανθία. Με το βιολί της, όπως λέτε, έτσι, μην μου λέτε ότι... Το κόκκινο βιολί της. Με το κόκκινο βιολί της. Είναι διάσημο το βιολί. Τι θα μας πείτε? Θα σας πούμε ένα τραγούδι που γράψαμε με τον Άρη τον Δαβαράκη. Ποιος φοβάται την αγάπη. Είναι τα δύο, έτσι, ας το πούμε, η αρχή της συνεργασίας μου με τον Γιώργο. Το Γιώργο, θέλω να πω, το γνώρισα, μάλλον τον άκουσα, τον ήξερα, στο Ηρώδιο πέρσι. Με τον Μάριο Φραγκούλη σε μια συναυλία που κάνει και ήμουνα κάτω και τον χάζευα. Και δεν ξέρω, θα το πει στο Ζεσουί Μαλάντ. Θα το πω, ναι. Θα το πει, βέβαια. Ναι. Και γνωριστήκαμε μετά, με πήρε τηλέφωνο, βρεθήκαμε. Ενώ εγώ δεν σε παίρνω, αμέσως έγινε. Με πολύ θράσος την πήρα τηλέφωνο, δε. Ναι, ναι. Και εγώ, ξέρεις, δεν χρειάζεται και πολύ. Δεν σε πολύ, ναι, μόνο μου. Εδώ θα σου πω, ξέρεις, είμαι τόσο περήφανος και τόσο βαθιά τιμημένος για αυτά τα δύο τραγούδια που μου χάρισαν η Ευανθία με τον Άρη. Νομίζω ότι ένας φίλος μου είπε, επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να ηχογραφήσω καινούργια ελληνικά τραγούδια,
Τα τραγούδια αυτά θα είναι η πρίκα μου για τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια και το αισθάνομαι πραγματικά. Είναι πραγματικά, θα είναι ένα δώρο που θα κουβαλάω στις πλάτες μου για πολλά χρόνια και τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και έπεται κάτι. Συνέχεια είπαμε. Ο Γιώργος είναι πραγματικά γίνανε πάρα πολύ φίλοι. Και επειδή περιοδεύσαμε και αρκετά φέτος το καλοκαίρι μαζί, κάναμε πολύ παρέα. Είναι πολύ κοινωνικός, πολύ επικοινωνιακός, έχει χιούμορ. Πραγματικά πολύ χιούμορ και ανταλλάσσουμε και βέβαια και κάποια μηνύματα πολύ. Που να δείτε τι μηνύματα πηγαίνουν έρχονται. Είναι ευχάριστο, έχει φως καταρχάς. Ευχαριστώ. Και βέβαια τη φωνή του πραγματικά με μάγεψε εκείνη τη νύχτα και γι' αυτό έτσι βρισκόμαστε και σήμερα μαζί και σε αυτήν την εκπομπή και βρεθήκαμε το καλοκαίρι και με τον Άρη που βρεθήκαμε εκείνο το απόγευμα οι τρεις μας στη ΣΤΟΑ. Ακριβώς. Για αυτά τα τραγούδια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλά. Θα τα πούμε και στις Βρυξέλλες. Φυσικά. Στο Α κανονική λέει ο Άρης, όχι τίποτα περίεργη στο Α. Κανονικά, στο Α σπίτι ομίλιου. Πάει το μυαλό μας στο Α. Όχι, γιατί είναι σοβαρά πράγματα. Μας ραντίζουν κιόλας. Τρομαγμένο παιδί τώρα ξέρω δεν με θέλεις κι ας είσαι όσο μαζί στο σκοτάδι μ' ανατέλεις και τρέχεις βιαστικά να κρυφτεί. Σαν πέτρα που κατράκυλα, ο ένας σώνεται, ο άλλος πληγώνεται, κάνει στα χέρια. Όχι, ο έρωτας δεν είναι μια αγκαλιά, τολμά. Καθρέφτη κρυφτό φέρνει ο έρωτας σημάδια από φτερά σαν πέτρα που κατράκυλα ο ένας σώνεται άλλος πληγώνεται κανείς δεν φέρνει πια. Τολμάει και ζητάει πολλά. Ζητάει το δέρμα σου, ζητάει το δέρμα μου. Κόβει σαν μαχαιριά. Ποιος φοβάται την αγάπη.
Καθίστε, παρακαλώ. Σας έχω Τάκη Ζαχαράτο, αν δεν έχετε αντίρρηση. Έχετε, όχι. Μαζί με δεν παίξατε, κυρία Ρεμπούτσικα. Και μια και έλεγε για το Μάριο πριν, επειδή δεν μπορούσαν να απόψε μαζί μα γιατί είναι στην Αμερική, πάμε με τον Τάκη. Να το αφιερώσουμε καταρχήν. Ακριβώς. Το λατρεύουμε και οι δύο αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Μάριος και τους στίχους ο Παρασκευάς Καρασούλος. Κρατάει. Στα ίδια μέρη κι απόψη ζωή θα τους πάει. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμη στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμεις στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σε καράβια οι στιγμές που ποτέ δεν γυρνάνε, και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες, τα όνειρα που έσκαψαν μες τα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο, να έχει ο δρόμος μου φως, η σιωπή μου ένα φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως, η σιωπή μου ένα φίλο. Σ' έναν κόσμο μισό που τους δυο δε χωράει, χωρίσουν μετά κι ο καθένας τα πάει. Σ' έναν κόσμο μισό που τους δυο δε χωράει. Όταν ήμουν
Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τραγούδι που είναι πρίκα δική μου, του σπουδαίου Σταμάτη Κραουνάκη. Παρακαλώ, χειροκρότημα. Και θέλω να το αφιερώσω σε μια θεά που έφυγε πρόσφατα, τη λατρεμένη μου Ζωή Λάσκαρη. Πάμε μέσα. Καλύτερες που είχανε τα δώρα. Άλλη Κιτσένη, Ζωή Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Θα κάνω τώρα, πια να κάνω τώρα. Βάλε τα όνειρα, παιδί μου, βάλε τα άστρα. Που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών τσιγάρου κάφρα. Σάτυρα για σάτυρα, ζημιά. Πια να κάνω τώρα. Όποιος κοντίζει εταιρινός, ως τροφός και ισχυά, δεν υπάρχει θέμα. Για να κάνω τώρα. Κάνω τώρα, για να κάνω τώρα. Ούτε ένα ίδαλμα της προκοπής. Μόνο κουρέλες, κουρέλες μια χώρα. Μελίνα, Μελίνα, η εν ουρανή. Αγάπη που γίνες αδικό το μαχαίρι. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Μα τώρα παίρνεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, μα δεν βρίσκω ιατρία. Άλλο να μην είσαι τη θεά, κι άλλο να γεννάει, να γεννάει ο ρόλος εμά. Ψυχή που παραδίνεται σαν ηχιού την ερημιά. Τα κάνω τώρα, για η ώρα, αφού μια μόνο αλήκη γνωρίσαμε εμείς. Θάλασσα, πλατεία, σ' αγαπώ γιατί ησυχάζεις, λες, λες κι έχεις καρδιά, δικιά μου την καρδούλα, τη γλυκιά.
Ευχαριστώ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους υπέροχους μουσικούς, παρακαλώ, για μένα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να αυτοσχεδιάσουμε. Γιώργο, θέλω να πούμε μαζί κάποια τραγούδια. Μπορείς? Λέω ναι. Θα το τολμήσεις? Ο Θεός βοηθός. Ο Τάκης είναι πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, πάρα πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Τον έχω δει τα τελευταία χρόνια, δεν έχω χάσει παράστασή του. Και είναι πραγματικά κάτι το τόσο ξεχωριστό στην μουσική πραγματικότητα της Ελλάδας, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλλιτέχνες όπως είναι ο Τάκης. Είναι, επαναφέρει αυτό που είναι η σπουδαία Ελλάδα. Μια σπουδαία Ελλάδα που το συναίσθημά της ενδεχομένως να το ψάχνουμε ακόμα ή να μην είμαστε σίγουροι που έχει πάει. Και ο Τάκης είναι εδώ, το υπενθυμίζει με τη σπουδαία φωνή του, την προσωπικότητά του και αυτό το χαμόγελο που... Και να προσθέσω με πάρα πολύ δουλειά, γιατί είχα πολλά χρόνια να τον εδώ και τον είδα πριν 2-3 χρόνια και όσο να είναι κάτι κόβει το μάτι μας, λέω πόση δουλειά ρε, πόσο μόχθο. Δηλαδή... Ασταμάτητα, δεν σταματάει. Πραγματικά σεβασμός. Υπόκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σε εδώ τώρα, Γιώργο. Τώρα έρχεται η ώρα. Τώρα ανεβαίνουμε λίγο. Κοκκινές οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι τάνδρες. Στα χέρια χθες έφερανε με τα λεβέντες άντρες. Φέραν τα κοκκέτα ραχή στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κοκκινές, οι θαλάσσιες σου οι τάνδρες. Λαϊ, 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 λαϊ. Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ τη σκάμω. Έχω στενά χωρί καρδιά, σε κλέδια δεν χωρούνε. Και οι χαρές του καρτερών μισό, μισό σου ρε κερδούνε. Και οι χαρές του καρτερών. Τα στράκι κοπέλες με τα σκρα κατεβαίνουν στην καρτογειτονιά. Τα παλικάρια παρακάνε τα ζάρια κι αναμώνουν σου νόμουν τη γωνιά. Στο παραδείσου τα κουζούκια θα με πας. Σαματάς. Τα τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Τα τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Τα τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Τα τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκόπο που θα μου πεις και θα σου πω. Ξέρεις τι θέλω να σου κάνω τώρα εδώ? Τι? Την αγαπημένη σου Νάνα Μούσχουρη. Για να μου πεις, Γιώργο,
Αν και δεν με καλέσετε, κύριε Σπύρου, σε εκπομπή όπου του Γιώργου και πραγματικά θέλω να κλείσω εγώ αυτό το τραγούδι λέγοντας για να μου πεις Ωσάνα Τέλειο. Α, εγώ τώρα λέω... τι έχουμε. Έχουμε. Α, έχουμε, ναι. Μονή. Έχουμε ένα τραγούδι υπέροχο, το οποίο χρειάζεται όλοι να το ακούσουμε, να το πούμε, να το ξαναπούμε, να εμπεδωθεί, να κάτσει και στο αριστερό και στο δεξί μισφαίριο και να φυτρώσει έτσι η υπομονή. Ακριβώς. Συντροφιά μια συνέχεια. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάνε υπομονή, το ουρανός να γίνει πιο γαλανός. Κάνε υπομονή, μια λεμονιά αγγίζει στη γειτονιά. Ωραία. Νύχτο σε χωρίς φεγγάρι, πως κοντάδι με βαθύ. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παγκή, ρωτάω τη Ρεμπούτσικα, της λέω πώς φαίνεται ο Ζαχαράτος και ξέρεις τι μου είπε. Τα σπάει.
Έλα, τα σπάω και τα βιολιά και τα ηχεία. Αγόρι μου, κάτσε κάτω. Κάτσε να. Έλα, γεια. Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου, τι χρώματα, τι μουσικές μες στο λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη
ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός. Όλο τέτοιες εκπλήξεις μας κάνει ο Θανάσης και μας τρελαίνει. Γεια σου ρε φίλε, καλώς ήρθες. Λοιπόν, τι έκπληξη είναι αυτή. Τι ωραία ρε φίλε, τι ωραία. Ευχαριστούμε πολύ ο Θανάσης. Μαζί. Επιτέλους. Πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Να μια πρωτιά. Για να δούμε. Λοιπόν, για παγκόσμια πρώτη. Θα πούμε για λόγους. Θα θέλω να μετρινήσω κάτι γιατί εγώ στην παρέα μας Άννης Δαμαράκης. Πριν από πολλά χρόνια είχε γίνει μια παράσταση με την Τάνια Τσανακλίδου με τραγούδια της Edith Piaf που είχε κάνει τους στίχους ο Άρης Δαμαράκης. Το τραγούδι αυτό που θα πούμε σήμερα δεν είναι του Άρη, είναι από τη δική μας την παράσταση που έγινε στο Εθνικό, πάλι για τη ζωή της Edith Piaf, σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ο οποίος σε λατρεύει και εκ μέρους του στο αφιερώνουμε μαζί παρέα στα ελληνικά εμείς. Εγώ στα γαλλικά μετά. Σαν να βλέπω αυτή την πόλη να γιορτάζει και η γιορτή της μου σπαράζει την ψυχή γιατί χάνε
είσαι στο πλήθος που σ' αρπάζει και σε ψάχνω κάθε μέρα απ' την αρχή. Παρασύρωμα απ' το πλήθος που με σπρώχνει και φωνάζω το όνομά σου δυνατά. Μια με φέρνει πιο κοντά σου, μια με διώχνει, μας κρατάει τόσα χρόνια χωριστά. Μια θάλασσα το πλήθος μας ενώνει, μας χωρίζει, ποτέ πότε μας χαρίζει μια κλεμμένη αγκαλιά. Και θέλω να σε δω, μα δεν μπορώ, γιατί ένα κύμα μες στο πλήθος σε τραβάει μακριά. Και χάνομαι στο πλήθος, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω για να δέσω τα σκυλιά. Και θέλω να σε δω, μα δεν μπορώ, γιατί έχεις φύγει μες στο πλήθος. Έχεις γίνει μια σκιά. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et je reste là à me voir emporté par là. Foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un à l'autre, et nous laisse tous deux heureux et heureux. Entraînés par là. Foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois sous le vélo de corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis et heureux. Θέλω να σου πω ότι αυτό το κορίτσι εδώ, το μαγικό, το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Τη θαυμάζω, γιατί η Ελεονόρα, ξέρεις, αυτό που σου λέγα πριν, πώς γίνουν που έχουμε 6, 7, 8, 9, πώς. Η Ελεονόρα κάθε, τι να πω, κάθε μήνα, κάθε 15 μέρες είναι... Βγάζει μοντέλο καινούργιο. Ακριβώς, είναι... και αυτό για μένα είναι το δείγμα του πραγματικά σπουδαίου καλλιτέχνη, ο άνθρωπος που εξελίσσεται. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Το επόμενο τραγούδι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Έχει κυκλοφορήσει μόνο μαζί μου με αφορμή τις καλοκαιρινές περιοδίες όπου το ταξίδεψα στην Ελλάδα. Είναι σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και στίχους του Φίλη που γράψα. Λέγεται Δύσκολη Σιωπή και είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Γιατί έχω καταλάβει με τα χρόνια τη σιωπή και το να βρεις το κουράγιο να έχει σιωπή είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οπότε σας αφιερώνω και αφιερώνω στις σιωπές μας, μαέστρο.
κάνουμε τώρα αυτόν τον καιρό? Να ξεκουραστούμε λίγο από το καλοκαίρι. Βέβαια θα ξεκουραστούμε. Καταρχάς είμαι ακόμα επηρεασμένη από την παράσταση που έκανα στο Ηρώδιο και το λέω όχι μόνο για το ότι ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τη ζωή μου, αλλά γιατί συναντηθήκαμε και με τη Δήμητρα εκεί, τη Ελεμίδη, τραγουδήσαμε παρέα και τελικά η ζωή μας τα φέρνει πολύ συχνά και συναντιόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εγώ όμως τώρα θα σε αφήσω και θα πάω να κάνω διακοπές στο νησί μου το υπέροχο που δεν το χάρηκα το καλοκαίρι. Θα πάω να οργανωθώ και να ετοιμάσω τον καινούργιο μου δίσκο, να ακούσω λίγο πράγματα σε ησυχία και να μπω και σε μια διαδικασία να ετοιμάσω το πρόγραμμα που θα παρουσιάσω στην Άνοδο το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο, στην Άνοδο. Θα έρθουμε, σε δούμε. Ναι, καιρός είναι, έχεις αρκετό καιρό. Θα έρθεις να με δεις. Συνεχίζουμε στις καλησπέρες που λέγατε ότι λείπει. Τι λείπει, εδώ είναι, νάτι. Παυλίνα Βουλγαράκη, γεια σας κοριτσάκι. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλά, καλώς σας βρήκαμε. Πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ απόψε. Δεν ξέρω, έτυχε και είναι όλοι οι φίλοι μου και όλοι οι άνθρωποι που θαυμάζω και εκτιμώ πολύ βαθιά. Είμαι πολύ χαρούμενη για τον Γιώργο. Δεν μπορώ να μιλήσω για την πορεία του. Εγώ δεν τολμάω, αλλά θέλω να πω ότι είναι ο καλύτερος οικοδεσπότης στη γη. Δηλαδή, έφερε γλυκά, ασχολείται με όλους έναν έναν ξεχωριστά. Είναι σαν να κάνει πάρτι. Και αυτό. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε στην παρέα. Το ύφασμα δεν είναι, τι να το κάνουμε. Κυρία Κατερίνα Πολέμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, για πες. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Πρώτη φορά εδώ. Είχε υπενιγμό αυτό, υπονοούμενο τίποτα? Όχι. Όχι, σκεφτόμουν κάτι που ίσως έλεγα, αλλά δεν μου βγήκε στο κεφάλι μου, οπότε δεν τολμούσα να το πω. Οπότε είδα το βλέμμα του και μου και είπατε αυτό. Αυτό ήταν. Σ' αγαπώ. Είσαι θεά. Εγώ κάποτε σπουδάζα στην Αμερική. Γνώρισα τον Γιώργο εκεί. Αγαπηθήκαμε έτσι λίγο και σε μεταχρόνια περισσότερο. Έτσι τον έχουμε στην καρδιά μου. Νιώθω ότι είναι ένα πούπουλο, ένα δυναμικό πούπουλο. Μ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός σε έναν άνθρωπο. Και είμαι έτσι χαρούμενη που έρχομαι εδώ να τιμήσω έναν φίλο που γνώρισα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και τώρα είμαστε σε αυτή την άκρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είδες τι φίλους έχω, είδες πώς με αγαπάνε. Επίσης είναι ωραίο για μένα ότι να βρισκόμαστε. Γι' αυτό μου αρέσει αυτή η εκπομπή. Και το άλλο που, επειδή εγώ είμαι λίγο ένα μίξ πραγμάτων και ηχοχρωμάτων και ένα μπασταρδάκι. Με τον Γιώργο έχουμε... Αμάλγαμα, γιατί είναι μπασταρδάκι. Ναι, όλα καλά είναι. Ο Γιώργος με μένα ενδιαφέρουμε πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο μαζί και... Κάπως βρίσκουμε έναν τρόπο να διαλογήσουμε, να κάνουμε διάλογο μαζί. Είναι ωραίο αυτό να βρισκόμαστε, αντί να χωρίζουμε ο ένας από τον άλλον. Μάλιστα. Γεια σου, Αλεξάνδρα Ντουβρά. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα. Όλοι είναι φίλοι σου, Γιώργο, από ό,τι έχω καταλάβει. Πολύ κρίμα. Δυστυχώς δεν είχα την τύχη να είμαι κι εγώ. Θα γίνουμε από σήμερα. Μακάρι. Σπύρο μου και Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε. Με την ευκαιρία καλορίζει και καλοτάξει δική εκπομπή σου στο νέο σου σπιτικό. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά, γιατί έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα και να βρεθούμε με έναν άνθρωπο που, αν και πολύ μικρό σε ηλικία, έχει στις πλάτες του και κουβαλάει στις αποσκευές του πολύ σπουδαίο και έτσι εξαιρετικό πλούτο. Και μακάρι να σε συναντούσαμε πιο συχνά στα εγχώρια έτσι πράγματα και στα δικά μας μονοπάτια. Ευχαριστώ. Μας συγκινείς, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που είσαι απόψε μαζί. Και από εδώ φίλοι. Η κυρία Τασούλα Επιτακύλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τασούλα μας. Κυρία, είμαι στη Γερμανία, γνωρίζετε. Είναι ντεμπούτο και δικό μου στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, Σπύρο και Γιώργο, για την πρόσκληση. Το Γιώργο τον θαυμάζω για τη σπουδαία φωνή του. Είναι προφανές. Τον εκτιμώ για τη στέρη προσωπικότητά του και τον αγαπώ για ένα λόγο που εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί τα ζόρια που έχει περάσει, μην βλέπετε αυτό το λαμπερό, το τόσο γελαστό πρόσωπο, έχει περάσει δύσκολες στιγμές ο Γιώργος, αλλά αυτές οι στιγμές δεν έγιναν βαρύδια που να τον κρατάνε στο έδαφος, του έδωσαν φτερά και πέταξε.
Και του εύχομαι να πάει ακόμη πιο ψηλά και εγώ τον καμαρώνω σαν μικρό μου αδελφό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπημένη φίλη και συνάδελφος, η κυρία Άννα Μενενάκου. Γεια σου, όνειρο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, ανάμεσά σας, ανάμεσα σε όλους. Είστε σπουδαίοι όλοι, πραγματικά σας θαυμάζω. Και οι πιο νέοι και οι πιο... λίγο πιο μεγάλοι. Μην κοιτάς από εδώ. Όχι, όχι. Την Παυλίνα κοίταγα. Είμαι χαρούμενη γιατί τον παρακολουθώ, τον Γιώργο δεν είχαμε γνωριστεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωριζόμαστε σήμερα, τον έχω ακούσει, με έχει συντροφεύσει έτσι, σε προσωπικές στιγμές και βλέπω πόσο ευγενής είναι και πόσο ωραία φυσιογνωμία. Χαίρομαι πάρα πολύ και εύχομαι το καλύτερο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η Βίκη η Καρατζόγλου είναι ιστορία περίεργη, έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερη. Γεια σου, Βικάκι μου γλυκό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι απόψε εδώ και νιώθω μεγάλη περηφάνεια για τον Γιώργο. Τον Γιώργο τον γνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια και λέω πολλά γιατί πραγματικά είναι πολλά. Χαίρομαι πολύ για όλα αυτά που έχει κάνει στο εξωτερικό και που επιτέλους νιώθω ότι αρχίζει και αναγνωρίζεται όλη αυτή η δουλειά του και όλο αυτό που έχει κάνει στην Ελλάδα. Το αξίζει, πραγματικά. Εύχομαι να φτάσεις τα όνειρά σου όπου επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ. Η Δήμητρα της Σαλαμίνου, την γνωρίζεις να στήσεις σου. Λίγο, νομίζω ότι... Γεια σου, Δημητρούλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για αυτή τη ζεστασιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο μας Γιώργο Περί για την πρόσκληση. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ με τους δύο πιο αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες, τον Γιάννη Βασιλόπουλο και τον Σπύρο Παρασκευάκο. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε πριν από λίγο καιρό τον Γιώργο Περί. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί ανακάλυψα πως ένας καλλιτέχνης που θαύμαζα και εκτιμούσα ιδιαίτερα. Είναι εξίσου θαυμάσιος άνθρωπος. Στάθηκε στο κοινό μας ξεκίνημα με τα παιδιά δίπλα μας με μεγάλη γενναιοδορία, ευγένεια και πολύ αγάπη. Δώσε το λόγο λοιπόν στο Γιάννη τον Βασιλόπουλο, εσύ. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σας. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Είσαι για ακόμα μια φορά πάρα πολύ καλός μαζί μας. Ο Γιώργος, όπως είπε η Δήμητρα, ήταν κοντά μας από την κυκλοφορία του δίσκου μας του πρώτου, την τρίτη έξοδο από τη Μικρή Άρκτο. Και μας αγκάλιασε, μας είπε να μην φοβόμαστε όταν βγαίναμε στη σκηνή για να μιλήσουμε για το δίσκο. Από απλές στιγμές μέχρι πιο σημαντικές έχει σταθεί κοντά μας πολύ γενναιόδωρα. Και τον ευχαριστούμε. Πριν συνεχίσει, ρώτα τον πόσο χρονών είναι. Πες Γιάννη μου πόσο χρονών είναι. Μας εκνευρίσεις. Είμαι 19. Είμαστε ευαίσθητοι. Έκλεισε τα 19 τώρα, καταλαβαίνεις. Θα μας εκνευρίσεις. Αγόρι. Και ο Σπύρος, καλησπέρα Σπύρο μου. Σπύρος Παρασκευάκος. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι απόψε εδώ. Εγώ τον Γιώργο δεν τον ξέρω τόσο πολύ. Γνωριστήκαμε πρόσφατα μαζί με τα παιδιά. Αλλά πραγματικά έχει σταθεί πάρα πολύ... με πολύ ωραία ενέργεια και ωραία διάθεση απέναντί μας από τα πρώτα μας βήματα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εκ μέρους όλους της γενιάς μας, νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Εγώ σας ευχαριστώ που με τιμάτε απόψε. Θα παρακαλέσω την Ευανθία να κουρδίσει και να σηκωθεί να πει ένα τραγούδι. Γιατί το πες έτσι. Τον Τάκη να ρωτήσεις. Δεν θα κουρδίσεις. Μου έκανε. Να σπάει, είπαμε ο Τάκης. Αυτός θέλει. Εγώ μετά από αυτό το δολοφονικό βλέμμα αποχωρώ. Θα βγεις. Δεν μπορώ. Όχι, μη φύγει. Πριν φύγεις θέλω να σε ρωτήσω τίποτα. Ναι, δεν θα με ρωτήσεις που θα εμφανιστώ. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Σπύρο, φέτος, γιατί δεν με κάλεσες πρώτη στην εκπομπή. Ρε σου, ακόμα, ρε. Μα τι ακόμα, πότε θα πετάξω πρέπει τον Μπούτι έξω, Σπύρο. Εσένα περιμένω με καλή άλλη εκπομπή, μόνο εσύ. Γεια σου, Ζαζάτα μου. Στις άλλες εκπομπές είμαι καθιστή. Με δείχνουν από εδώ και πάνω. Εσύ μου δίνεις τη δυνατότητα να πετάξω πόδι ζήλι μαλλί. Σε πλήρη Ελλάδα. Το πετάω το πόδι εύκολα έξω, κατάλαβες. Αυτό είναι, εδώ έχω τη δυνατότητα. Μου δίνεις τη δυνατότητα, Σπύρο. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θα εμφανίζομαι με τον Γιώργο Θεοφάνου στον Παραόντα.
Παρασκευή και Σάββατο. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία παράσταση σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπάζογλου και ενορχήστρωση του Γιώργου Ζαχαρίου. Αχ, το αγοράκι μου, Δημητράκη. Είναι γλύκας και είμαστε έτσι πάρα πολύ ωραία ομάδα. Με πολύ όρεξη. Διασκεδάζουμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Με χαρά θα έρθουμε να σας ανταμώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα, την υπέροχη ορχήστρα, το Γιώργο μου το λατρεμένο. Θα τα πούμε εμείς και εκτός στούντιο. Και τώρα πάω να βάλω βλεφαρίδα και τα λέμε σε λίγο. Γεια σου, Τάκη. Χάρηκα πολύ. Γεια σου, αγάπη μου. Αγάπη, αν χάλασε το πληρώνω. Ευαρδία, πάμε, πάμε. Γεια σας, καλή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Γεια σου, αγόρι μου, γεια. Γεια σας. Γεια σου, μωρό μου. Άρη, θα έρθεις. Έλα μαζί μας να μου. Και θέλεις. Θα πούμε το κομμάτι μας. Αυτό είναι. Μαζί μας έχουμε και την υπέροχη καινούρια χοροδία της Μαρίνα Σάτι. Μόλις τώρα τις δημιούργησε. Είναι τόσο φρέσκες που ακόμα δεν έχουν καν όνομα. Οπότε περιμένουμε τη Μαρίνα, η οποία δεν μπορούσε δυστυχώς να είναι μαζί μας σήμερα γιατί είναι στην Κρήτη, αλλά θα τις βαφτίσει νομίζω. Θα βαφτίσει γιατί δεν κάνουμε εδώ, κορίτσια, θέλετε. Κάνουμε γάμους, βαφτίσεις και αραβώνες, παρακολουθήσεις, βιντεοσκοπήσεις, όπως θέλετε. Προχωράω, μα το δραματικό παλιό. Σωστό. Σ' αγαπάω και θέλω πάλι να σε βρω. Που τα παθιά μες είναι στο όνειρο. Εκεί στο δέρμα του αιμόνιο. Κι αλάμψικες μου συντρόνιο. Αδέρφη μπροστά το πω. Γιώργο, να σου στήσω το Στάθη το Σούλη. Γεια σου, Στάθη. Νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί. Γεια σου. Δεν θυμάμαι από πού, αλλά δεν έχει. Ο Στάθης
Είναι ένας από τους πιο στενούς μου συνεργάτες. Είναι ένας υπέροχος, φοβερός νέος μαέστρος. Δεν κάνω βήμα χωρίς τον Στάθη. Είναι πολύ αγαπημένος φίλος και πολύ σπουδαίος μουσικός. Αμοιβαίο. Πολύ σπουδαίος μουσικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Έγινε πρόσφατα το πάντρεμα με τη μαμά των κοριτσιών, τη μαμά του δημιουργήματος αυτού που είναι η Μαρίνα Ισάτη. Και θεωρώ ότι είναι αντάξεις όλες τα κορίτσια μία-μία και όλες μαζί. Και νομίζω θα πάμε και θα πάνε μπροστά. Ναι, 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 πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σε όλους. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που καλές εκπομπές, καλό χειμώνα. Είστε καλά. Γεια σου, πολλά φιλά. Γεια σου, ευχαριστώ. Γεια σου, Βαντία μου. Γεια σου, αγάπη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν κρατιέται. Κι εγώ δεν κρατιέμαι. Θανάση Βασιλόπουλο. Παιδιά μωρέ κλεφτόπουλα, κι εσείς παιδιά μωρέ κλεφτόπουλα. Για τη Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα, παιδιά τη Σαμαρίνας, κι ας είστε
σας ρω είσαι μωρέ η μάνα μου κι αν σας ρω είσαι μωρέ η μάνα μου η δόλια η αδέρφη μωρέ παιδιά καημένα. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου και τιμή μου. Δική μου. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ, γιατί είσαστε όλοι εδώ, αυτοί που αγαπώ και οι φωνές που λατρεύω. Είσαι σπουδαίος μουσικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Που σε πω. Καλά σου. Να πούμε άλλο ένα. Ό,τι θέλουμε. Για σένα ναι και εχθρός, θα είμαι από σήμερα και ντρός. Ξένος για σένα ναι και εχθρός. Κι όποτε θα με συναντάς, αλλού το βλέμμα θα γυρνάς. Όποτε θα με συναντάς. Ξένος, ξένος για σένα ναι και εχθρός. Και η ζωή μου ένας γκρεμός. Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με, να έρθει η νύχτα να με πάρει, να σωθώ. Ξένος για σένα ναι και εχθρός, θα είμαι από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα ναι και εχθρός. Γιατί δεν μ' αγαπάς και σαν την άμα με σκορπάς. Ξένος γιατί δεν μ' αγαπάς. Πες την αλήθεια και μην κλαις. Σε κλέψαν άλλες αγαλές. Πες την αλήθεια και μην κλαις.
για μένα ναι κι εσύ. Όσο η ζωή μου είναι εσύ. Άμα πω σήμερα το βρες, ξένος για σένα με το φύλλο. Τι λες βρε παιδί μου, σωρά. Άλλο ένα. Έφυγες χωρίς ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, μα είχα κι άλλα να σου πω. Λόγια μαγικά την άλλη όψη σου να αγγίξω. Λόγια μυστικά από έναν κόσμο μου κρυφό. Έφυγες νωρίς και όλα μείνανε στη μέση. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισε σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσεις. Βρήκες τελικά δύο-τρεις κουβέντες τυπικές. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή. Την αφώνει να μου πει. Ποιος πληγώνει τη σκοπή. Τι να θέλει να μου πει. Έφυγες νωρίς και όλα μείνανε στη μέση. Ό,τι και να πω, ακροβασία στο κενό. Τόση μονάξια σε πιο αστείο να χωρέσει. Τίποτα δεν ζω που να μη φαίνεται φθηνό. Oh,
να μου πει. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θες την Κατερίνα? Οπωσδήποτε. Την έχω. Οπωσδήποτε. Κατερίνα μου, αγάπη μου, έλα εδώ. Ό,τι και να σας πω για την Κατερίνα είναι λίγο. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Είναι μισή Ελληνίδα, αλλά μισή, πες το. Βραζιλιάνη. Έχει όλο αυτό το ταπεραμέντο ότι η Βραζιλία το κουβαλάει μαζί της. Είναι μια σπουδαία μουσικός, τραγουδίστρια, δημιουργός, συνθέτης. Τα έχει όλα. Είναι υπέροχο πλάσμα και την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε μια πολύ αγαπημένη μας τραγουδίστρια Ολωνών, η οποία δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο καιρό. Και έτσι λέω να της το αφιερώσουμε με την ευχή εκεί που είναι να μας ακούει. Για το γύρο του κόσμου να σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι που θα σε κάνει τα ήσυχα βράδια, η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Είμαι τώρα, δεν έχω ξεχάσει. Α, ναι.
Λοιπόν, έχουμε τον αγαπημένο μπασίστα, φίλο. Yes, Mr. Τράμπας. Αλέξανδρος Τράμπας. Και αυτόν τον συνάντησα στη Βοστόνη, Σπύρο. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu me mets et je te mets. Et nous vivions tout, tout, tous les deux ensemble. Toi qui me mets. La vie se bat, ce qui se ment, doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface, sur le sable, les vagues amants. Έχει πολύ Βραζιλία το ζήτημα, ε! Ναι, πολύ. Πολύ, πολύ. Φλόγα. Φόβο, μωρό μου, υπέροχη είναι, πολύ ωραία. Μισό ρε, παιδιά, περιμένετε, γιατί έχουμε κρεμότητες εδώ. Είναι τα παιδιά. Το NG Radio, New Generation Radio.gr κτλ. Κτλ. Διαδικτυακό ραδιόφωνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που παρευρισκόμαστε σήμερα. Βασιλεία, είναι εκπρόσωπος τύπου, ας πούμε. Ακριβώς. Προς τα παρόν. Δώσε, δώσε. Είμαι η Βασιλεία, η Άννα Μαρία Νικολαίδου, ο Τάσος Περόγλου, η Χαρούλα Νικολαίδου, η Φέα Στάινε. Περόγλου και η Βασιλεία. Περόγλου, ναι, δεν το λέω δύο φορές. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που παρευρισκόμαστε εδώ σήμερα. Πραγματικά τα περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένο Γιώργο Περί,
για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Μας τιμάς που ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων καλλιτεχνών που μεταλαμπαδεύουν το φως της ελληνικής ψυχής σε όλη τη γη απ' άκρη σ' άκρη. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μας, ένα τεράστιο χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Και αυτό... Και αυτό συνέβη και με αποδείξεις όταν είχε έρθει στην εκπομπή πριν από ένα χρόνο. Που γνωριστήκαμε με μια αγκαλιά, γίναμε φίλοι κολλητοί. Τέτοιος άνθρωπος είναι ο Γιώργος. Ήρθανε μηνύματα σε διαφορετικές γλώσσες από πάρα πολλές χώρες που πραγματικά παρακολούθησαν την εκπομπή, η οποία ήταν στα ελληνικά, και ακολουθούν και αγαπούν τον Γιώργο Περί. Μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή. Και ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Εγώ, χαρά μου. Και ξέρει, Σπύρο, τα παιδιά έχουν κερδίσει βραβείο στην Ευρώπη. Μη γραμμή ήταν εγώ. Πείτε ποιο, και η τρίτη χρονιά είναι που το κερδίζει το βραβείο. Και παγκόσμιο, παιδιά. Για πες. Όλα έχω, θα τα πω. Όχι, μοίρασε. Ήταν μεγάλη τιμή που το Web Marketing Association μας βραβεύει φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως το καλύτερο web radio διεθνώς και ως πρότυπο τεχνολογίας. Κυρίως αυτό που μας χαροποιεί εμάς είναι ότι έρχεται πρώτη η Ελλάδα μέσα σε χιλιάδες χώρες που έχουν λάβει συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό και μας βαθμολόγησαν SEO από την Disney, τη Microsoft, τη National Geographic και από τέτοιες εταιρείες που όλοι θαυμάζουμε και καθημερινάζουμε με αυτές. Και αυτός μια μέρα εκεί που καθόταν έφτιαξε μια βαλίτσα, αυτός εδώ. Ναι, φτιάξαμε μια βαλίτσα, ένα φορητό σταθμό, τον παίρνουμε και βγαίνουμε από όπου θέλουμε. Μια βαλίτσα, παιδιά, εντυπωσιακό άμα το δείτε. Ανοίγει τη βαλίτσα όπου θέλει, αρκεί να έχει ίντερνετ και ρεύμα και εκπέμπει σε όλο τον πλανήτη. Παίρνουμε παντού, φορητό σταθμό. Και από εδώ μπορούμε να βγούμε κιόλας. Φέρτο μία να κάνουμε εκπομπή. Αμέ, εννοείται. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς ορίσουμε στην παρέα τους Λόκα Λατίνα. Σπουδαίοι μουσικοί που παίζουν βραζιλιάνικη μουσική κυρίως. Λάτιν. Λοιπόν, πάμε. Ήρθε η ώρα. Και... Brasil.
Μπράβο. Και... Estás más a mi lado, corazón. El alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue una obsesión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba. El amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que dio luz a mi vida y bajándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viví. Ya no estás a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, ay, pagándola después, ay, que vida tan oscura, sin tu amor no vivir, ya no estás más a mí. Lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε τις Λόκα Λατίνα. Μπράβο σας. Λόκα Λατίνα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λέγε, πότε ο Σταύρος Νότου. Α. Ναι. Δεν βρήκες απροετοίμαστο. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, ο Σταύρος Νότου είναι, ξεκινάει 11 Νοεμβρίου για τρία Σάββατα. Θα είναι μαζί μου ο Μίνος Θεοχάρης, ένας εξαιρετικός ηθοποιός που αυτή τη φορά θα έχει ρόλο τραγουδιστή. Ο οποίος είναι εξαιρετικός και τραγουδιστής. Και εξαιρετικός τραγουδιστής. Και ρεπερτόριο. Ρεπερτόριο, αυτά που λέμε, και λαϊκό, πολύ λαϊκό. Μάλιστα. Πολύ λαϊκό. Να πω και κάτι ακόμα που είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σε τις επόμενες μέρες ξεκινάει να κυκλοφορεί το πρώτο single από το δεύτερο προσωπικό μου CD. Από την Feel Good Records και το υπογράφουν η Ελένα Βραχάλη και ο Γιώργος Σαμπάνης. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Λέγε καλέ, τι θες να πεις. Εγώ θέλω να πω ότι μόλις και... μόνη μου, ξέρεις. Θα πω, αφού με ρωτάτε, θα πω. Ότι μόλις κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός μου δίσκος με τίτλο Μόβ Καληνύχτες και ότι τις Παρασκευές είμαστε στο Σταυρό του Νότου. Είμαστε εννοώ με μια φανταστική μπάντα. Κι εγώ. Είμαστε. Θα σας έρθουμε και εσάς. Θα σας έρθουμε. Κατερίνα, δηλώσεις. Δηλώσεις! 20 Οκτωβρίου θα παίξω στον Ιαννό με την κιθάρα μου και τη φωνή μου όπως περνούσα ατέλειωτες, χωρίς το Α, ώρες μεγαλώνοντας. Δηλαδή θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνω δημόσια μια συναυλία έτσι όπως ήμουνα όταν μεγάλωνα. Εγώ κάθε ευκαιρία που δεν είχα να διαβάσω κάτι από το σχολείο ήμουνα με μια κιθάρα και ένα πιάνο και μια φωνή. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, λοιπόν, σας πολύ καλώ. Πολύ προσωπικό θα είναι αυτό, πολύ. Ναι, πολύ προσωπικό. Μπορεί να μην τα αντέξουν κάποιοι άνθρωποι. Εγώ λέω να έρθουν όμως. Να έρθουν και ας μην τα αντέξουν, ναι. Σημασία και να έρθουν.
Και με τον κύριο Σαββόπουλο παίζουμε. Το φορτηγό συνεχίζεται από πέρσι και μετά Αμερικές, Λονδίνα, τέτοια πράγματα. Αυτά είναι. Ωραία, ωραία πράγματα. Και καινούριο δίσκο επίση. Κορίτσια, άντε και παίρνω τη σειρά κι εγώ. Όλοι μαζί. Τον φτιάχνω εγώ, δεν ετοιμάζεται, ετοιμάζεται. Ναι, 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 ακόμα είναι. Μαγειρεύεται. Κυρία Μαρινάκου. Στο θέατρο ΚΑΠΑ για δεύτερη χρονιά. Με ένα καινούριο ανερχόμενο ηθοποιό, Σπύρος Παπαδόπουλος λέγεται. Έχει σκηνοθετήσει κιόλα το Δείπνο Ηλυθίων. Είναι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Βασίλης Ρίσβας, ο κύριος Μαυρόπουλος, ο Χρήστος Οσπανός, Ξανθή Γεωργίου και εγώ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και... Θα έρθει ο Δαβαράκης να σας δει. Θα έρθει, θα έρθει. Μαζί με την Παυλίνα, λέει. Όλοι θα έρθουν. Έτσι λέει, Παυλίνα. Έχουν όλοι υποσχεθεί. Παυλίνα είπε ότι θα έρθει. Σας ακούμε. Δηλώσεις. Θα σας τα πει ο στιχουργός μας, από εδώ που βιάζεται. Εντάξει. 6 και 13 Νοεμβρίου είμαστε στο Passport με την τρίτη έξοδο. Είναι ένα live βασισμένο στο δίσκο μας που είναι για την ενηλικίωση. Και ουσιαστικά όλα τα τραγούδια. Τι δουλειά έχεις με την ενηλικίωση, ξέρεις από. Ο 19χρονος μιλάει για την ενηλικίωση. Έγραψε για την ενηλικίωση στα 16 του. Δηλαδή. Οφείλουμε να μιλήσουμε και για αυτήν λιγάκι. Τη χρειαζόμαστε. Όλη η χώρα. Και θα μιλήσουμε για αυτήν λοιπόν, αφού το χρειαζόμαστε. Καλή επιτυχία να έχετε. Είστε καλά. Τι θα έχει πει τίποτα εδώ. Παυλίνα. Μη μ' αφήνει μόνο. Έλα πιο κοντά μου να πούμε ένα τραγούδι. Με την Παυλίνα περάσαμε πριν από λίγο καιρό ένα βράδυ στο σπίτι της. 7 ώρο, 8 ώρο. Πήγαμε απόγευμα, φύγαμε χαράματα, περάσαμε όμως καταπληκτικά. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα υπέροχο, πολύ λαμπρό κορίτσι. Πολύ λαμπερό. Κοίτα εδώ. Καταρχάς είναι λες και έχει βγει από αρχαίο ελληνικό πιθάρι κατευθείαν. Μάλιστα. Είναι σε απευθείας μετάδοση. Κοιτάξτε το ομορφιά. Φόβη μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση το φαρμάκι μας γλυκός απετιμέζει. Και μέσα του σαν ζάχαρη μιλώνει αυτό το αστέρι. Και θαύματα δεν κάνω.
για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα από την πρώτη. Θα σας την αφήσω να σας πει ένα καινούριο δικό της τραγούδι. Σωστά. Που το έχω ρωτευτεί, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Για μίλα μας γι' αυτό. Τι είναι αυτό, για πες. Αυτό μόλις καταρχάς είναι καταπληκτικό, έτσι. Ακριβώς. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά το αφιερώνω στον αδερφό μου τον Διονύση, γι' αυτό το βάλαμε στο δίσκο. Είναι σε δικούς μου στίχους και σε μουσική του Γιώργου Κυριάκου και μόλις κυκλοφόρησε. Εσένα περιμένω. Σκέφτομαι πως θα ήταν το αγγίγμα σου. Έλα, πέσε στις πληγές μου επάνω. Δίνε φως, κόψτες και φτάσεις στην καρδιά μου. Δεν σε έχω τόλο, νιώθω πως σε κάνω. Κάπου υπάρχεις και το ξέρω πως έχει το όνομά σου. Με έχεις αφήσει μόνη τόσα χρόνια. Να δίνω το σεντόνι μου σε θήτες και σε πιόνια. Ό,τι έχω αγαπήσει σε έχει μέσα του κρυμμένο. Όμως ακόμα εσένα περιμένω.
άραγε ακούς που σε ζητάει. Ό,τι είμαι και ό,τι έχω σου έρχονται κοντά σου. Γιατί με έχεις αφήσει μόνη τόσα χρόνια. Να δίνω το σεντόνι μου σε θύλες και σε πιόνια. Ό,τι έχω αγαπήσει σε έχει μέσα του κρυμμένο. Όμως ακόμα εσένα περιμένω. Μπράβο, μπράβο. Τι είναι ο Γιώργος Λουφάρη, παιδιά, πού είσαι? Α, ήρθε η ώρα μου ξανά. Ένα υπέροχο τραγούδι των Beatles με τις μοναδικές υπέροχες φωνές μας. She keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do writing the words of a sermon that no one believed. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do people.
Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο σε εσάς. Και τώρα λέω να σας πω ένα γαλλικό τραγούδι που για κάποιο λόγο το αστείο ότι το άκουγα από ένα από τα ενδάλματά μου όταν ήμουν έφηβος από μια μαγική γυναίκα, γιατί μόνο έτσι μπορείς να την προσδιορίσεις, που λέγεται Λάρα Φαμπιάν ή αλλιώς Λαγά Φαμπιόν, γιατί ακούγεται πιο ωραίο έτσι. Έχουμε και βίντεο με τη Λάρα που λέει για σένα. Αλήθεια? Yeah. Ωραία. Καλησπέρα. It's Lara Fabian. It's such an honor to have a chance to speak about my dearest friend, George Peris. George, the first time I heard his voice, I felt a deep connection to not only his artistry, but his soul. This guy is truly special. I have felt from the beginning that something was pure, honest, and determined to pass on real emotions. And I think in that way, we're very connected. So it is a true honor to be able to just say a few words about how special you are, my friend, and how lucky these people in Greece are to have you and hear your voice every day. I adore you. See you soon. Ο άνθρωπος αυτός για κάποιο λόγο έγινε μια πολύ πολύ στενή μου φίλη. Είναι από αυτά τα φοβερά πράγματα που σου φαίνει η ζωή, που έχει συνδάλματα, που δεν φαντάζεις είναι το πιο τρελό σου όνειρο. Όχι ότι θα τραγουδήσεις μαζί τους, αλλά ούτε καν θα τους γνωρίσεις. Και έτσι λοιπόν της είμαι πολύ ευγνώμων και σε αυτό το τραγούδι που για κάποιο λόγο έγινε μέρος του δικού μου δρόμου. Je suis malade. Je ne fume plus, je n'aime même plus d'histoire. Je suis laid sans toi, je suis sale sans toi, comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie elle cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même le monde se transforme en cas d'égard. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir, et que nous laissons seul avec. En désespoir, je suis malade, parfaitement malade. Arrivant, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais d'où. Et ça va faire bientôt deux ans que tu t'en fous. Comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand il s'en va, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tous mes mots. Pourtant moi, oui j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue,
Je rêverai seul, avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as coupé de tous mes gens, tu m'as vidé de tout mon monde, et j'ai le cœur malade. Και μετά από αυτό το απλό τραγούδι. Αγόρι μου. Τι κάνουμε τώρα. Άμα θες να σου στείλω το κορίτσι, έτοιμο είναι. Πιο απλό τραγούδι, μας πέθανε τώρα. Εμείς κλαίμε εδώ. Τι θα πούμε τώρα. Νουσό μαλάντ. Νουσό, ορίστε, είδες και το γαλλικό. Νουσό. Έλα εδώ. Δίκη Καρατζόγλου, παιδιά. Δίκη Καρατζόγλου. Τι να δούμε τώρα. Θα αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να χαρούμε. Ε, ναι, γιατί μετά τα, πώς το λένε, την κατάθλιψη, έχετε χαρά. Πάντα. Να χαρούμε όπως χαίρονται οι Έλληνες, οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Και χαρούμε τώρα γι' αυτό. Αλλά έτσι το παθαίνουμε. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρητής τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην μείνουν αφανείς. Οι ελεύθεροι κολέγοι ζουν σε κάποιες φυλακές μέσα νύχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδιαζε νωρίς και σταγόνες της βροχής. Είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελέη, οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε σε κάποιες φυλακές.
το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο. Λέγεται Όνειρο. Είχα ένα όνειρο μικρό, πολύ μικρή, και το κοίμιζα ζεστό στο μαξιλάρι και το ημέρευα στον ύπνο το βαθύ. Με το γάλα του γλυκά μες στο σκοτάδι, να έχω έναν άνθρωπο μεγάλο σαν βουνό, να έχω έναν άνθρωπο σαν γύρω με μεγάλο. Μα ήταν όνειρο μικρό, πολύ μικρό, και μου κυλούσα τα χέρια σαν νερό. Πρόσωπα που ήταν εσύ, όπως είδα στα κλειστά τα βλέφαρα, να με πηγαίνεις ως την άκρη του ουρανού, να με γυρίζεις ως τη μέση της κουζίνας, να σε το σύνορο του εγώ και του αλλού, ο μονομάχος του ουρανού και του εφικτού. Δήμητρα Ισελεμίδου, θα ήθελα να πει το κουρασμένο παλικάρι μαζί σου. Ω. Τι μήνας. Και καλή δουλειά. Ξέρεις, τη Δήμητρα την είδα πριν από λίγες μέρες στο Ηρώδιο. Και το Ηρώδιο είναι μια πολύ δύσκολη σκηνή, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι από τα πιο ιερά θέατρα στον κόσμο. Και για ένα κορίτσι 20 χρονών να βγει να σταθεί σε αυτή τη σκηνή, όπως πάτησε η Δήμητρα, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Και γι' αυτό την αγαπώ πολύ. Είναι μια ακέραιη καλλιτέχνης, παρά το ότι είναι μωρό, δυστυχώς για μας, αλλά είναι όμως απίστευτη φωνή, απίστευτη προσωπικότητα και την αγάπησα από την πρώτη στιγμή που την γνώρισα. Λοιπόν. Κουρασμένο παλικάρι, τώρα που δεν μ' αγαπάς, πάρε το χρυσό φεγγάρι,
θα πεις. Στις αγάπης μας το μνήμα καρτερό αρχίζεις να κοιμηθείς. Ήσουν λυπημένο κύμα, δεν είχες άκρο για μη να σταθείς. Καλέσουμε το Σπύρο, τον Παρασκευάκο, να σας παίξουν τα παιδιά ένα απίστευτο τραγούδι που γράψανε, που λέγεται «Μαμά, μπαμπά». Μαμά, παπά, λυπάμαι.
σας μοιάζω. Όταν βλέπεις τόσο νέα παιδιά να κάνουν τόσο ωραία πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να τραγουδάνε και με τόσο... με μια γνώση αθέλητη τους, Χατζηδάκη, δεν ξέρω αν δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, αλλά σίγουρα φοβόμαστε λιγότερο και ελπίζουμε πολύ. Να είστε καλά, ρε. Έτσι είναι. Μπράβο, παιδί. Γενικώς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα νιάτα που ήταν απόψε εδώ, τα κορίτσια. Την ορχήστρα των νυχτών από το νέο χώριο, ΣΑΟΝ. Όλη την παρέα, όλους εσάς. Την ορχήστρα μας βέβαια, δηλαδή το Γιάννη τον Γρηγορίου στον μπάσο. Τον Γιώργο τον Ροτίκα στην κιθάρα. Τον Αντρέα τον Τράπαλη, γεια σου Αντρέα, στο βιολί. Τον Γρισμπολάκη, τον Μάνο, στο ακορντεόν. Μπράβο. Τον Αντρέα τον Καραντίνη στο μπουζούκι και στο άλλο μπουζούκι τον Κωνσταντίνο τον Βέτα. Τον Αντώνη Κουλούρη στα ντραμς. Τον Σπύρο Γλέμι στα κουζά. Και τον μαέστρο μας τον Μιχάλη Παπαδάκη. Μπράβο Μιχάλη. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ αυτό το υπέροχο πλάσμα τον Γιώργο τον Περί, το σπουδαίο καλλιτέχνη αλλά και υπέροχο πλάσμα. Έτσι όπως γυρνάς όλη την Κίκα δύο φορές το χρόνο, θυμού και εμάς λίγο. Αλλά μας θυμού, το δείχνεις ότι μας θυμού. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο φινάλε. Βεβαίως. Πάμε ρε Γιώργο. Θα καλέσουμε τον Στάθη το Σούλη, τον υπέροχο φίλο μου και φοβερό πιανίστα. Έλα Στάθη. Ήθελα να κλείσουμε με το επόμενο τραγούδι. Πάντα πίστευα ότι η Ελλάδα είναι ένα καράβι που ταξιδεύει, περνάει εμπόρες, περνάει κύματα, περνάει λαδιές. Αλλά το ένα πράγμα που χαρακτηρίζει αυτή τη χώρα είναι ότι στα πανιά της έχει σπουδαίους δημιουργούς. Σπουδαίους. Ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι αυτό που την έχει κρατήσει στους αιώνες και στις χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει να είναι πάντα δυνατή και ακέραιη. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι ένα τραγούδι δύο δημιουργών που έχω αγαπήσει πάρα πολύ, της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη. Και νομίζω είναι ένα από τα πιο... είναι ένα από τα πιο προφητικά τραγούδια που έχει γράψει ποτέ η Λίνα. Νομίζω ότι πριν από πόσα, 20 χρόνια που το έγραψε, 23, είναι σαν να έβλεπε πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Συμφέρει να βγαίνει το φεγγάρι και το προφίλ του ανθρώπου να υποφέρει στα πούπουλα της χήνας που πήρε μαξιλάρι. Μα πάλι που να κοιμηθεί που δεν μπορεί, δεν ξέρει. Εμένα με συμφέρει δωμάτια που κοιτάνε τον Αύγουστο του ακάλυπτου τα μέρη. Να χδίνω τι γυναίκες κι ας μην τους αγαπάνε τους άντρες που έχουν απλωθεί στου φεγγαριού το χέρι. Συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχές τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ψυχή.
τη ψυχή στη μαύρη. Την άσκοπη διοίκηση να ζούμε για να ζούμε. Δεν βλέπω την ουσία. Τηλεφωνείς και σου έρχεται το γεύμα. Στο πλάνο Χειροσίμα με τα σπρομανιτάρι και γλώσσα φρέσκια ελληνική, χωρίς ούτε ένα πνεύμα. Εμένα με συμφέρει τριήμερα που πάνε με πράγματα και βάρκες φορτωμένοι, που μια κομμένη ρίζα ανήμπορη κρατάμε. Παιδιά, χορέψτε την νητιά με την καρδιά καμένη. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση και διοίκηση για τις ψυχή στη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Για να ζούμε δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ψήν αυτό. Αυτό είναι ευθανασία. Εμένα με συμφέρει που νιώθουμε όλοι κάτι τις Κυριακές μετά το μεσημέρι, που μένεις στο τραπέζι και παίζεις με τα λάτι. Μα κάποια γεύση έχει χαθεί και ο άνθρωπος το ξέρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Πολύ καλά, παιδιά, και βλέπω ότι έχω πολλά αφιερώματα να κάνω στο μέλλον. Υπάρχει πρόβλημα και πολλή δουλειά, βέβαια. Πολύ. Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Τι ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, καλά ταξίδια, καλές μουσικές, καλές νότες και πες μια καλή νύχτα, ό,τι θέλεις. Καληνύχτα, να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί και τα θαύματα δεν είναι σπάνια αν έχεις μάτια να τα δεις. Του κυρίου Άρη Δαβαράκη.